Κυρίες, κύριοι και παιδιά, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τις γυναίκες. Τις γυναίκες που έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη ζωή του Μεγάλου Στρατιλάτη, αρχίζοντας από τη μητέρα του. Η Ολυμπιάδα κατάγεται από την Ήπειρο, ονομάζεται Πολυξένη, το δεύτερό της όνομα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, είναι Μυρτάλη, το τρίτο είναι Ολυμπιάδα και το τέταρτο όνομα της είναι Στρατονίκη. Η Ολυμπιάδα με τον αδελφό της, τον Αρύμβα, βρίσκονται στη Σαμοθράκη, παρακολουθούν και η Ολυμπιάδα παίρνει μέρος στα Καβύρια Μυστήρια. Η γη του Ηφαίστου, η Καβύρη, η Πτά, η Φθά, όπως μας λέει ο Ηρόδοτος, είναι νάνοι, έχουν σίμι μύτη και αυτοί οι νάνοι μπαίνουν συνήθως σαν ακρόπρορα στις πρόρες των καραβιών για να φοβίζουν και να κρατούν μακριά κάθε κακό από τα πλοία. Η Πτά, η Φθά, η Καβύρη είναι συνεργάτες του πατέρα τους, του Ηφαίστου, και τον βοηθούν στην Τελχινία νήσο, που είναι αργότερα η Ρόδος, στην κατασκευή πολλών μεγάλων έργων, και στη Σαμοθράκη τον βοηθούν στο να ανοίγει τις υπόγειες στοές μεταξύ νησιού Σαμοθράκης και της Λίμνου, όπου βρίσκονται οι υπόγειες κατοικίες των Ηρειίδων και ιδιαίτερα της Θέτιδος, η οποία δύο φορές η ίδια και μία φορά ο Ερμής πηγαίνουν σε αυτή την κατοικία, η οποία είναι υποθαλάσσια, στην οποία ζει η μητέρα του Αχιλλέα. Στα Καβύρια Μυστήρια, τυλιγμένη με φίδια, η Ολυμπιάδα γνωρίζει τον Φίλιππο, ο οποίος κατάγεται από την γενιά του Κάρανου, δηλαδή του γιού του Φίδωνος, και είναι βασιλιάς της Μακεδονίας, γιος του Αντιπάτρου του Δευτέρου, ο οποίος γνωρίζει την Ολυμπιάδα, ερωτεύονται και αργότερα γίνεται ο γάμος τους στη Σαμοθράκη με την παρουσία του αδελφού της Ολυμπιάδος, του Αρύμβα, ο οποίος δίνει και τη συγκατάθεσή του. Ο Αλέξανδρος λοιπόν έχει διπλή θεϊκή καταγωγή, ενώ από τον πατέρα του κατάγεται από τον Κάρανο του Φίδωνος, που είναι απόγονος του Ηρακλέους, του μεγάλου ήρωα των Δωριαίων, από τη μητέρα του κατάγεται από τον Νεοπτόλεμο, ο οποίος είναι γιος του Αχιλλέα, είναι εγγονός του Πηλέα και δυσεγγονός του Αιακού, του βασιλιά της Αίγινας. Η διπλή θεϊκή καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναφέρεται στο έργο Διονυσιακά του Νόνου, ο οποίος ανάμεσα στις 12 θνητές γυναίκες, τις οποίες ερωτεύτηκε και έκανε παιδιά μαζί τους ο Δίας, ο πατέρας των θεών, η 12η και τελευταία είναι η Ολυμπιάδα. Ο Πλούταρχος, σχετικά με την καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μας λέει στον βίο του ότι από τον πατέρα του είναι Ηρακλήδης ο Αλέξανδρος, κατάγεται από την γενιά του Κάρανου, του γιού του Φίδωνα, και από τη μητέρα του είναι Αιακίδης, από τη γενιά του Νεοπτόλεμου, του γιού του Αχιλλέα, του γιού του Πηλέα, του γιού του Αιακού. Λένε πως ο Φίλιππος μοιήθηκε στη Σαμοθράκη στα Καβύρια Μυστήρια. Η γη του Ηφαίστου και της Καβυρός είναι η Καβύρη, και εκεί γνωρίστηκε με την Ολυμπιάδα. Ο Φίλιππος ήταν νεαρός τότε ακόμα και η Ολυμπιάδα μικρή παιδούλα, ορφανή από μάνα και πατέρα. Εκεί την ερωτεύτηκε και τελικά την παντρεύτηκε, αφού πήρε τη συγκατάθεση του αδελφού της, του Αρύμβα. Πριν από την πρώτη νύχτα του γάμου τους, η νύφη, δηλαδή η Ολυμπιάδα, είδε ότι
γέννησε από την κοιλιά της μία φλόγα. Η μάντης του Φιλίππου και μάλιστα ο Αρίστανδρος ο Τελμισεύς, ο οποίος ήταν μάντης του Φιλίππου και αργότερα μετά το θάνατο του Φιλίππου, του πατέρα του και του μεγάλου Αλεξάνδρου, προφήτευσε ότι θα γεννηθεί ένα παιδί το οποίο θα έχει λιονταρίσια καρδιά. Ενώ οι άλλοι μάντες φοβήθηκαν ότι η φλόγα θα έκαιγε τη Μακεδονία, ο Αρίστανδρος ο Τελμισεύς είπε ότι ο γιος του θα ήταν αίτητος σε κάθε εχθρική επιβολή εναντίον της Μακεδονίας και μεγάλος εναντίον των εχθρών της πατρίδος του και όλης της Ελλάδος. Ενώ η Ολυμπιάδα είδε αυτό το όνειρο, ο Φίλιππος ονειρεύτηκε ότι σφράγισε με μια καυτή σφραγίδα την κοιλιά της γυναίκας του και καταφοβήθηκε. Ο Αρίστανδρος ο Τελμισεύς όμως του είπε ότι η σφραγίδα σφραγίζει ένα αγκείο στο οποίο έχει βάλει ο έμπορος, ο αγρότης, το αγροτικό του προϊόν. Έτσι ο Φίλιππος μέσα σε μία κοιλιά, στην κοιλιά της Ολυμπιάδας, έσπηρε παιδί το οποίο και σφράγισε για να σιγουρευτεί ότι ήταν δικό του. Επομένως υπήρχε γιος μέσα στην κοιλιά της Ολυμπιάδας. Αυτό προφήτευσε ο Αρίστανδρος ο Τελμισεύς. Γιατί είπε στον Φίλιππο ότι δεν σφραγίζουν άδεια πράγματα, αλλά πράγματα γεμάτα, τα οποία θα εμπορευτούν αργότερα οι έμποροι. Ο Φίλιππος βέβαια δεν θα εμπορευόταν τον γιο του, αλλά θα υπερηφανευόταν για το λιοντάρι γιο του. Το λιοντάρι της Χαλάστρας, τον λέοντα της Χαλάστρας, ο οποίος θα κυνηγούσε στην Χαλάστρα, στην Χαλάστρα ή Στρέψα λίμνη ή λίμνη του Λουδία ποταμού ή Λιδία λίμνη, λιοντάρια με τον πατέρα του, τον Φίλιππο. Η Ολυμπιάδα γνωρίστηκε με τον Φίλιππο στη Σαμοθράκη όταν χόρευε τυλιγμένη με φίδια, όπως οι βάκχες, ευακχεύεται και αυτή, και εντυπωσίασε τον Φίλιππο. Ο Πλούταρχος μας λέει ότι έχει δει παρόμοιες τελετές στη Θράκη και κατάλαβε πως η Ολυμπιάδα μέσα από καλάθια, όπως και οι θρακιώτισες γυναίκες βάκχες, έβγαζε φίδια τα οποία εντυπωσίαζαν τους άνδρες των γυναικών μενάδων που ήταν συνοδοί του Διονύσου. Ο Φίλιππος μάλιστα λέγεται ότι είδε ο ίδιος τη γυναίκα του να κοιμάται με ένα τέτοιο τεραστίων διαστάσεων φίδι, γι' αυτό και ζήτησε χρησμό, ο οποίος του είπε ότι η γυναίκα του συνευρέθη με κάποιον ανώτερό του, δηλαδή με έναν θεό, και ότι θα έχανε το μάτι αυτό με το οποίο από την κλειδαρότρυπα ζήτησε να μάθει τα μυστικά της Ολυμπιάδας ο Φίλιππος. Για τα ιερά φίδια της Ολυμπιάδος ο Πλούταρχος λέει στο βίο του Αλεξάνδρου ότι η Ολυμπιάδα, επειδή αγαπούσε πιο πολύ από τις άλλες γυναίκες τις μυστικοπάθειες και εκδήλωνε με τρόπο που τέριαζε πιο πολύ σε βαρβάρους την κατάληψή της από θεϊκά πνεύματα, έπαιρνε στους θειάσους της ημέρα φίδια. Εκείνα πολλές φορές έβγαιναν από τον Κισό και τα κυβότια της τελετουργίας, τυλίγονταν πάνω στους θύρσους, σκύπτρα, ραβδιά και τα στεφάνια των γυναικών και άφηναν έκπληκτους τους άνδρες. Κάποτε πάλι, ενώ κοιμόταν η Ολυμπιάδα, φάνηκε ένας δράκοντας να είναι ξαπλωμένος δίπλα στο σώμα της. Λένε μάλιστα πως το γεγονός αυτό έγινε αιτία να σβήσει ο έρωτας του Φιλίππου για τη γυναίκα του και να σταματήσει να είναι διαχειτικός μαζί της όσο πριν. Γιατί είτε επειδή φοβήθηκε μήπως η γυναίκα του του κάνει μάγια και τον φαρμακώσει, είτε επειδή πίστεψε πως η συνέβρεση εκείνη της γυναίκας του ήταν ιερή, με την ιδέα πως κοιμήθηκε με έναν ανώτερό του, από τότε δεν πήγαινε συχνά να κοιμηθεί μαζί της.
Ο Φίλιππος έστειλε τον Μάντι, Χάρονα τον Μεγαλοπολίτη, στους Δελφούς, για να ρωτήσει τι σήμαινε αυτό που είδε με τα ίδια του τα μάτια από την κλειδαρότρυπα. Και η απάντηση του Μαντίου των Δελφών ήταν ένας χρησμός που έλεγε στον Φίλιππο να τιμά τα φίδια, να τιμά τη γυναίκα του και να χτίσει ναό αφιερωμένο στον Άμμονα Δία, που πιθανότατα ο Φίλιππος έχτισε στην πρώτη Χερσόνησο της Χαλκιδικής, το αμμόνιο το οποίο βρισκόταν στην σημερινή περιοχή της Καλυθέας της Χαλκιδικής, όπου και υπάρχει ναός ο οποίος χρονολογείται γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ., δηλαδή την εποχή του Φίλιππου. Στο ναό αυτό τιμούσαν όχι μόνον τον Άμμονα Ρα, τον θεό ήλιο της Αιγύπτου, αλλά και τους Διόσκουρους, οι οποίοι βοηθούσαν ως θεοί προστάτες των θαλασσινών, τους ποντοπόρους, δηλαδή τους θαλασσινούς Έλληνες, να προσορμήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλυθέας, το καλό λιμάνι των Διόσκουρων, όπου ο όρκος των Ελλήνων στους δύο αδελφούς ή το νι το σιόν, δηλαδή μα τους συναούς ή συναίτες, τους αδελφούς οι οποίοι τιμώνται στον ίδιο και αυτό ναό ως δίδυμοι, μιας και έσωσαν σε μεγάλη τρικυμία την Αργό και τους Αργοναύτες όταν παρακάλεσαν το Δία να σταματήσει την τρικυμία. Ο Δίας, πατέρας των Διόσκουρων, σταμάτησε με δύο έλμε, δηλαδή δύο φώτα, δύο φωτεινούς κύκλους πάνω από τα κεφάλια των Διόσκουρων, τους οποίους οι Έλληνες πρόγονοί μας ονόμαζαν άνακες, δηλαδή αυτούς που ήρθαν από ψηλά, και το ναό τους, εκτός από συναό ή σύμβοτους τους ίδιους, οι οποίοι είχαν τον ίδιο βωμό μέσα στο ναό τους, τους ονόμαζαν και άνακες και το ναό τους Ανάκτορον. Στην περιοχή του Έμου, λέει ο Πλούταρχος, ότι είδε τις Ιδονίδες της περιοχής της Ιδονίας της Θράκης και τις Μυμαλώνες, γυναίκες θρακιώτισες, οι οποίες στα διονυσιακά μυστήρια και επίσης στα ορφικά μυστήρια χόρευαν έχοντας μέσα στα καλάθια τους φίδια ήρεμα, ήμερα τα οποία έβγαζαν στις ανάλογες εκδηλώσεις. Από την λέξη θρακιώτισες, μας λέει ο Πλούταρχος, πρέπει να προέρχεται και η λέξη θρησκεύομαι από τις υπερβολικές εκδηλώσεις που έκαναν οι γυναίκες της Θράκης όταν τιμούσαν τον Θεό Διόνυσο και τον Ορφέα, ο οποίος κατέβηκε αλλά γύρισε ζωντανός πίσω από τον άλλο κόσμο. Θρησκεύω λοιπόν είναι μια πέρα από κάθε μέτρο η ιεροτελεστία των αρχαίων Ελληνίδων. Ο Πλούταρχος παρομοιάζει την Ολυμπιάδα ή Μυρτάλη ή Πολυξένη ή Στρατονίκη με μία από τις βάκχες, τις οποίες θα δούμε πώς βακχεύουν κατά τη διάρκεια των τελετών για το νέο ίνο κάθε έτος από τις βάκχες του Ευρυπίδου. Τρεις είδα τότε γυναικείες συντροφιές. Κάτω κοιμόταν, πας στη γη, τα σώματά τους. Κι άλλες την πλάτη τους στηρίζαν σε ελάτους. Κι άλλες το χώμα το κεφάλι ακουμπούσαν σε φύλλα μιας βελανιδιάς, σεμνά σεμνά. Όπως τις λες εσύ δεν ήταν μεθυσμένες, απ' του κρατήρα το κρασί και του αυλού τον κρότο της Κύπριδας τον έρωτα να ψάχνουν μες στα δάση τις Αφροδίτης μοναχές τους. Τι θάμα, τι ευγένεια που ήταν να τις βλέπεις,
νέες γριές παρθένες και αζευγάρωτες, και τα μαλλιά τους κάθισαν επάνω μες τους ώμους και σιάξαν λαφωτόμαρα που ρούχα τους φορούσαν, και δέρματα πιτσιλωτά, και ζώνες είχαν φίδια που λίχονταν. Ζαρκάδια και λυκόπουλα είχαν στις αγκαλιές τους άγρια, που τους έδιναν το πάλευκό τους γάλα. Εκείνες οι νεότοκες που φούσκωνε ο μαστός τους, γάλα να πίνουν τα μωρά τους που είχαν αφήσει πίσω. Στεφάνια δριός και κίσινα φορέσαν στα κεφάλια και από σμιλάχι ανθισμένο. Και μια τους με τον θύρσο χτύπησε το βράχο και ο λόδρος εξεπίδησε πηγή νερού από μέσα. Κι άλλη που το ραβδί της έμπηξε στο χώμα, κρασιού πηγή για χάρη της εκεί ο Θεός της φτιάχνει. Κι όσες λευκό ποτό τους θέλανε να πιούνε, τη γη σκαλίζαν με τις άκρες των δακτύλων τους και γάλα έτρεχε για αυτές σαν να τα βρίσει. Και από τους θύρσους πάλι τους στολισμένους με κισό σταλάξαν στάλες μέλι. Σηκώναν θύρσο για βαχαίματα με δυνατές φωνές τον Ίακχο φωνάζοντας, του Δία το γιο, τον Βρώμιο καλώντας. Κι όλα βαχαίβαν πά στο δρόμο τους, και τα βουνά και τα θεριά, και τίποτε ακίνητο δεν έμεινε απά στο πέρασμά τους. Και στα μαλλιά είχαν φωτιά, χωρίς φωτιά να καίει. Κι ύστερα χάθηκαν, όπως πετούνε τα πουλιά. Κοπάδι ξαφνιασμένο πήγαν στις ρίζες των βουνών που ασωπούν το ρέμα. Ο ιστορικός Ερατοσθένης, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, είχε περιγράψει για το πώς η Ολυμπιάδα ανακοίνωσε στο γιο της τον Αλέξανδρο για τη θεϊκή του καταγωγή μόνο όταν έφευγε για την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, και του είπε: «Γέ μου, να είσαι με ανάλογο φρόνημα. Εσύ κατάγεσαι από Θεό και θεϊκή πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου». Άλλοι όμως συγγραφείς, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, έλεγαν ότι η Ολυμπιάδα χαμογελούσε κάθε φορά που της έλεγαν για την θεϊκή σμίξη της και τη θεϊκή καταγωγή του Αλεξάνδρου, και έλεγε: «Δεν θα πάψει πια ο γιος μου να με συκοφαντεί στην Ήρα? Είναι ο Αλέξανδρος γιος του Διός?» Ο Νόνος στα Διονυσιακά του περιγράφει τα 12 βέλη του έρωτα, πού τα τόξευσε, ποιες θνητές γυναίκες τις βρήκαν στην καρδιά, και αυτές ενώθηκαν με το Δία και του έδωσαν θεϊκά παιδιά. Και ο σοφός ο έρωτας, ο αυτοδίδακτος που τον αιώνα κυβερνά, τις πύλες άνοιξε του σκοτεινού του χάους. Τη θεοφύλακτη φαρέτρα για να φέρει, που μόνο εκεί φυλάγονταν του Δία τα φλογισμένα βέλη, που σαλοπρόσαλα σμιξίματα θνητών τον οδηγούσαν. 12 με έπος μετριδών χρυσό επάνω στο καθένα, που έγραφε στο μέσο της ποθόβλητης φαρέτρας. Το πρώτο, τον Κρονίωνα, το γιο του Κρόνου Δία, οδηγεί στην κλίνη της Ιούς, που είχε μορφή βοδιού. Το δεύτερο, νηστεύει την Ευρώπη μα παγωγέα τάβρο. Με την Πλουτό σε γάμο οδηγεί το τρίτο τον άρχοντα του Ολύμπου. Το τέταρτο στη Δανάη προσκαλεί τον χρυσαφένιο Ακίτη. Το πέμπτο στη Σεμέλη φλογερούς θε να προσφέρει γάμους. Αιτό που στον Εθέρα μάχεται. Το έκτο στην Αίγινα θα φέρει. Το έβδομο με σάτυρο πανούργο ενώνει την Αντιόπη. Το 8ο κύκνο θεϊκό οδηγεί στη γυμνωμένη Λίδα. Το 9ο οδηγεί στην Περεβίδα Δία, που είχε μορφή αλόγου. Και με το 10ο από τη Σαλκμίνης θέλγεται ο Τρισέλληνος Ακίτης,
όπου μαζί της τρεις νύχτες εκοιμήθηκε. Το ενδέκατο οδηγεί στις Λαοδάμιας τους γάμους. Δωδέκατος τριέλικτον Ολυμπιάδος πόσιν έλκει. Και το δωδέκατο έλκει τρεις φορές τον σύζυγο της Ολυμπιάδας. Το δωδέκατο βέλος του έρωτα βρήκε την καρδιά της Ολυμπιάδας και την έμπλεξε τρεις φορές. Τρεις ελιγμούς έκανε πάνω στην καρδιά της Ολυμπιάδας, η οποία ενώθηκε σύμφωνα με τον Όνο, με τον Δία, τον Πατέρα των Θεών, για να κάνει τον αθάνατο γιο της, τον Αλέξανδρο. Ο Φίλιππος, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου, έχει κάνει περίπου 8 νόμιμους γάμους με την Φύλλα, την Φιλίνα, τη Μίδα, την Αυδάτα, την Οικισίπολη, την Ολυμπιάδα, την Αρσινόη, την οποία έγκυο με τον ίδιο, την δίνει και γίνεται γυναίκα του Λάγου στην Εορδαία, όπου ο Λάγος τον γιο του τον ονομάζει Πτολεμαίο και ο Πτολεμαίος του Λάγου είναι ετεροθαλής αδελφός του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο τελευταίος γάμος του Φιλίππου γίνεται στο παλάτι των Αιγών, στην παλιά πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου παρών, 12ετής περίπου στην ηλικία, είναι και ο Αλέξανδρος. Ο ψευδοκαλισθένης αναφέρει σαν αδελφό της Κλεοπάτρας, από την Μίεζα ίσως, τον Λυσία, ενώ σαν άταλο αναφέρει τον θείο της, ο οποίος φέρνει την ορφανή Κλεοπάτρα στα παλάτια των Αιγών, στα παλάτια του Φιλίππου. Οι γάμοι του Φιλίππου και τα πολλά παιδιά είχαν αναστατώσει τη βασιλική οικογένεια. Ο Αλέξανδρος κατά το γαμήλιο δείπνο μπαίνει στην αίθουσα του συμποσίου, όταν ο Λυσίας κατά τον Καλλισθένη ή ο Άταλος κατά τον Πλούταρχο σηκώνει τον σκύφο του, κατά τον Καλλισθένη την κύλικά του και κάνει μία πρόποση. Εύχεται από την αδελφή του ή από την ανιψιά του, εάν είναι ο Άταλος, να αποκτήσει ο Φίλιππος τον νόμιμο διάδοχο του θρόνου. Ο Κούρτιος Ρούφος λέει «Εύχομαι Φίλιππε, η ανιψιά μου», λέει ο Άταλος, «να αποκτήσει γιο μαζί σου που να σου μοιάζει στα προσωπικά χαρακτηριστικά». Μιας και ο Αλέξανδρος έμοιαζε περισσότερο της μητέρας του, που ήταν ξανθή και ανοιχτόχρωμη, όπως ο Πύρος ή Αχιλλέας, ο πρόγονός της, που ήταν κοκκινομάλης. Ενώ ο Φίλιππος ήταν πιο μελαχρινός, όπως ο πρόγονός του ο Ηρακλής. Ο Αλέξανδρος απαντά σε αυτήν την πρόποση πρόκληση του θείου της νύφης. «Και εμείς ποιοι είμεθα και εγώ ποιος είμαι?» Και ο Φίλιππος απαντά «Υπόδες δεν ομιλούν εις την κεφαλήν». Τότε ο Αλέξανδρος, σύμφωνα με τους τρεις ιστορικούς, τον Πλούταρχο, τον Καλλισθένη και τον Κούρτιο Ρούφο, σηκώνει το ποτήρι του και το εξφενδονίζει εναντίον του αδελφού ή του θείου της Κλεοπάτρας, τον οποίο τραυματίζει βαριά ή κατά άλλους σκοτώνει. Η οικογένεια η βασιλική είναι πάρα πολύ αναστατωμένη. Αυτό ίσως οδηγεί και στην δολοφονία του Φιλίππου, η οποία δολοφονία προέκυψε όταν ο στρατηγός Παυσανίας, σωματοφύλακας του Φιλίππου, στο γάμο της Κλεοπάτρας με τον Φίλιππο, εδέχθη επίθεση από νεαρούς αξιωματικούς του Ατάλου, οι οποίοι ασέλγησαν μεθυσμένοι πάνω στο σώμα του. Όταν δεν βρήκε τιμωρία ο Άταλος, ο Παυσανίας θύμωσε πολύ και ρώτησε στους γάμους της Κλεοπάτρας, της αδελφής του μεγάλου Αλεξάνδρου
στις Αιγές τον Αλέξανδρο τι έπρεπε να κάνει. Και ο Αλέξανδρος του απάντησε αυτό που έκανε η Μίδια, δηλαδή τον πεθερό, τον γαμπρό και την ύφη. Και ο Παυσανίας, ο στρατηγός, ο σωματοφύλακας του Φιλίππου, λυπημένος πάρα πολύ για το κατάντημά του που τον κορόιδευαν οι αξιωματικοί του Ατάλου, δολοφόνησε τον Φιλίππο. Για την δολοφονία του Φιλίππου πολλοί ιστορικοί κατηγόρησαν και τον Αλέξανδρο και την Ολυμπιάδα, στην οποία ο Αλέξανδρος απαλλάσσει τη μητέρα του και στην επιστολή την οποία στέλνει στο Δαρείο του λέει ότι τον πόλεμο που κάνω εναντίον σου τον επεδίωξες όταν καυχήθηκες με γράμματα στους υπόλοιπους Έλληνες ότι εσύ ενέχεσαι στην δολοφονία του πατέρα μου, του Φιλίππου, για την οποία παίρνω εκδίκηση με τον πόλεμο που έχω κηρύξει εναντίον σου. Στην ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου, εκτός από τη μητέρα του την Ολυμπιάδα, βρίσκονται και δύο Κλεοπάτρες. Η μία Κλεοπάτρα είναι η αδελφή του η πραγματική, από τον ίδιο πατέρα τον Φίλιππο και την ίδια μητέρα την Ολυμπιάδα, και η Κλεοπάτρα η τελευταία σύζυγος του Φιλίππου, με την οποία ο Αλέξανδρος βεβαίως και δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις, αλλά όπως μας λέει ο Πλούταρχος, πολλές φορές μαλώνει τη μητέρα του με επιστολές για την κακή συμπεριφορά της εναντίον της τελευταίας σύζυγου του Φιλίππου, για την οποία λέγεται ότι εδολοφονήθη. Αυτό το αναφέρει ο Κούρτιος Ρούφος και ο Ψευδοκαλισθένης και ίσως είναι αυτή η οποία ετάφη μαζί με τον Φίλιππο σε έναν από τους βασιλικούς τάφους των Αιγών της σημερινής Βεργίνας. Η Κλεοπάτρα, η αδερφή του Αλεξάνδρου, είναι ένα ανδράκι. Ενώ ο Αλέξανδρος στην Ολυμπιάδα τη μητέρα του και στην αδελφή του την Κλεοπάτρα στέλνει ό,τι πολύτιμο δώρο έχει λαφυραγωγηθεί από τα παλάτια των Περσών, ό,τι πολύτιμο και ό,τι σπάνιο μαζί το στέλνει και στον δάσκαλό του τον Αριστοτέλη με 800 τάλαντα για τα πειράματά του, όταν ακούει ότι στασίασαν η Ολυμπιάδα και η Κλεοπάτρα εναντίον του αντιπάτρου, τον οποίο ο Αλέξανδρος έχει αφήσει ως στρατηγό, διάδοχό του και αντικαταστάτη του στη Μακεδονία και στην Ευρώπη, είπε πολύ καλά το σκέφτηκε η μητέρα μου και πήρε τη Μακεδονία, γιατί δεν θα δεχόταν ποτέ οι Ηπειρώτες να τους διοικεί μία γυναίκα. Οι Μακεδόνες δηλαδή δέχονταν την Ολυμπιάδα, αλλά οι Ηπειρώτες, οι οποίοι ήταν πιο σκληροί και πιο βουνίσχοι, δέχονταν την Κλεοπάτρα, η οποία ήταν το ανδράκι της βασιλικής οικογένειας της Μακεδονίας. Ο Αλέξανδρος κορόιδεψε τον πατέρα του, ο οποίος σηκώθηκε από το ανάκλινδρό του για να δώσει ένα καλό μάθημα στον γιο, ο οποίος τόλμησε να χτυπήσει τον Άταλο, ο οποίος ήταν ο συνοδός της νύφης, της μικρής πριγκίπισσας της Μίεζας, που γινόταν η 8η και τελευταία σύζυγος του Φιλίππου, αλλά έπεσε ανάμεσα σε δύο ανάκλυντρα. Τότε ο Αλέξανδρος ηρωνικά είπε στον πατέρα του: «Ιδού, κοιτάξτε έναν άνδρα, ο οποίος ανάμεσα σε δύο κλίνες έπεσε, ενώ ο ίδιος του νομίζει ότι είναι έτοιμος να μας οδηγήσει εναντίον της Ασίας, δεν μπόρεσε να περάσει λίγα μέτρα όντας μεθυσμένος». Εκτός από τα πολύτιμα σκεύη και τα νομίσματα τα οποία έστειλε ο Αλέξανδρος στη Μακεδονία, έστειλε και υφάσματα, πορφύρες, τόνους ολόκληρους υφασμάτων
με διάφορα χρώματα. Ανοιχτή λευκή πορφύρα, η οποία ήταν γυαλιστερή γιατί ήταν βαμμένη με λάδι, κόκκινη και ροζ πορφύρα, με τις οποίες έκαναν τα ενδύματά τους η μητέρα του Αλεξάνδρου η Ολυμπιάδα και η αδελφή του η Κλεοπάτρα. Όταν μετά από τις πολλές μάχες και τα πολλά χιλιόμετρα που διήνυσαν οι Μακεδόνες με τα ίδια ενδύματα ή αυτά τα οποία είχαν πάρει μαζί τους, είχαν όλα χρησιμοποιηθεί, ο Αλέξανδρος έκανε παραγγελία ενδυμάτων στη Μακεδονία και 20.000 περίπου στολές εστάλησαν μαζί με 50.000 δόρατα, σάρισες, κατασκευασμένες από το ξύλο της κρανιάς από τη Μακεδονία, με εχμές μετάλλινες. Τότε ο Αλέξανδρος έδωσε μερικά από τα ρούχα που του έστειλαν από τη Μακεδονία στην βασιλική οικογένεια των Περσών. Η μητέρα και οι αδελφές του Δαρίου γέλασαν όταν είδαν αυτά τα ενδύματα, τα οποία δεν ήταν τόσο περικαλή και περιστόλιστα όσο τα δικά τους, αλλά ο Αλέξανδρος τους έδειξε τα ημάτια του και τον χιτώνα του, τα οποία ήταν έργα των χειρών των αδελφών του, οι οποίες του κατασκεύαζαν χειροποίητα τα ενδύματά του. Όταν ο Αλέξανδρος συμβούλευσε τις Περσίδες εχμάλωτές του να κατασκευάζουν και αυτές ενδύματα με τα δικά τους χέρια, αυτές έμειναν εμβρόντιτες και απάντησαν ότι αυτά είναι έργα δούλων. Ο Αλέξανδρος μοίρασε τα πλούτη της Ανατολής στους φίλους του. Η μητέρα του με τις πολλές επιστολές το συμβούλευε και του έλεγε: «Παιδί μου, μην τα μοιράζεις όλα. Κάνεις ανθρώπους που δημιουργούν φίλους δίδοντας από τα πολλά που τους δίνεις. Τι αφήνεις για σένα? Βρες άλλο τρόπο να ευεργετείς τους φίλους σου και να τους οδηγείς στη δόξα, γιατί έτσι τους κάνεις όλους ίσους με τον εαυτό σου. Τους εξασφαλίζεις πολλούς φίλους και εσύ μένεις μόνος». Πολλά τέτοια γράμματα του έγραφε η Ολυμπιάδα, αλλά εκείνος τα κρατούσε απόρριτα. Μια φορά όμως, ενώ είχε ανοίξει ένα γράμμα, ο ηφαιστείωνας, όπως συνήθιζε, κάθισε πλάι του και το διάβασε και εκείνος. Ο Αλέξανδρος δεν τον εμπόδισε, αλλά έβγαλε το δαχτυλίδι του και ακούμπησε τη σφραγίδα στο στόμα του ηφαιστείωνα. Στη μητέρα του ο Αλέξανδρος έστελνε πολλά δώρα. Δεν την άφηνε όμως να ανακατεύεται στην πολιτική και στις υποθέσεις των στρατηγών. Και όταν εκείνη τον κατηγορούσε γι' αυτό, δεχόταν με πραότητα την δυσαρέσκειά της. Μια φορά όμως που ο αντίπατρος έστειλε μια μακροσκελή επιστολή στον Αλέξανδρο και κατηγορούσε την Ολυμπιάδα, όταν τη διάβασε ο Αλέξανδρος είπε πως ο αντίπατρος δεν ξέρει ότι ένα δάκρυ της μητέρας σβήνει χιλιάδες επιστολές. Ο κόιντος Κούρτιος Ρούφος διασώζει μια επιστολή του Αμίντα, ο οποίος αναφέρεται στην μητέρα του Αλεξάνδρου την Ολυμπιάδα, η οποία ανακατεύτηκε πάρα πολύ στα δρόμενα της Μακεδονίας όταν ο Αμίντας εστάλει από τον Αλέξανδρο για να φέρει νέο αίμα, καινούριους στρατιώτες οι οποίοι θα αντικαταστούσαν τους παλιούς, οι οποίοι ήταν κουρασμένοι από τον μακρύ πόλεμο του Αλεξάνδρου. «Η μητέρα σου», λέει ο Αμίντας, «έκρυβε στο σπίτι αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν να ακολουθήσουν τη στρατιωτική θητεία. Πολλοί ικανοί νέοι άνδρες κρύβονταν στην κατοικία της μητέρας σου της Ολυμπιάδας. Τότε μου έδωσες οδηγίες να μην δώσω σημασία, να μην υπακούω σε κανέναν εκτός από σένα και να σου παραδώσω τους άνδρες που προσπαθούσαν να αποφύγουν τη στρατιωτική υπηρεσία. Και αυτό ακριβώς έκανα. Ακολούθησα τις οδηγίες με λιγότερη προφύλαξη από εκείνη που θα ήταν καλό για μένα. Από εκεί έφερα το Γοργία, τον Εκατέο και τον Γοράτα, οι οποίοι σε υπηρετούν καλά».
Έφερα 6.000 πεζούς και 600 υπείς Μακεδόνες, ενώ κάποιοι από αυτούς δεν θα είχαν έρθει μαζί μου αν εγώ ήμουν πρόθυμος να συνεργήσω με αυτούς που αρνούνταν να σε υπηρετήσουν. Έτσι λοιπόν εξευμένησε σε παρακαλώ, λέει ο Αμύντας τον Αλέξανδρο, τη μητέρα σου, γιατί εσύ με εξέθεσες σε αυτήν. Εσύ με έστειλες να φέρω νέο αίμα, εκείνη όμως έκρυβε αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν να με ακολουθήσουν. Ο Αλέξανδρος πίστευε ότι τίποτε δεν αγαπούν περισσότερο τα παιδιά από τη μητέρα τους. Ο ίδιος πάντοτε αγαπούσε και τιμούσε τη μητέρα του. Ο ψευδοκαλισθένης αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους αποκαλούσε τη μητέρα του ο Αλέξανδρος. «Βασιλεύς Αλέξανδρος τη γλυκητά τη μητρή Ολυμπιάδη χέριν». «Ο βασιλιάς Αλέξανδρος στη γλυκήτα τη μητέρα μου Ολυμπιάδα χέρε». «Ω φίλη μη μητέρ, ω αγαπημένη μου μητέρα». «Χρόνος ήδη παροχή και πολλής, ο μήτερ, τα περί ημών της ήμι αναδειχθήσετε στοργή». «Τα περί ημών της ή μη αναδιδαχθήσεσθε στοργή». «Έχει περάσει πολύς καιρός, μητέρα, που δεν σου έχω δείξει τη στοργή μου». «Επίστα μεγάρ στοργήν μητρός εις αποδημούντα ιών». Γιατί καταλαβαίνω την αγωνία της μητέρας όταν λείπει ο γιος της. Ο Αλέξανδρος έναν μεγάλο όρκο δίνει στη ζωή του. Ορκίζεται μόνο στο όνομα της μητρός του. «Όμνη μεγάρ την άνω πρόνοιαν και της μητρός μου της Ολυμπιάδος την σωτηρίαν. Ορκίζομαι στην άνω πρόνοια και στη σωτηρία της μητέρας μου της Ολυμπιάδας». Η δεύτερη μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου είναι η Ελανίκη Ιλανίκη. Η Ελανίκη Ιλανίκη κατάγεται από την Ορεστίδα, τη σημερινή Καστοριά, είναι κόρη του Δροπίδη, μικρού τοπικού βασιλιά στην Ομοσπονδία της Μακεδονίας, η οποία προσκαλείται από την Ολυμπιάδα για να δώσει το γάλα της στον μικρό νεογέννητο Αλέξανδρο. Όταν η Ολυμπιάδα πιθανότατα μένει αμέσως έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον Φίλιππο, την Κλεοπάτρα. Η Λανίκη Ιλανίκη έχει αδελφό τον Κλήτο τον Μέλανα και γιο νεογέννητο στον οποίο μοιράζει το πλούσιο γάλα της με τον Αλέξανδρο. Ο γιος της Ελανίκης Ιλανίκης, ο Πρωτέας και ο Αλέξανδρος πίνουν από τα πλούσια στήθη της Ελανίκης το γάλα της και ο Αλέξανδρος λυπάται πάρα πολύ όταν σε μία στιγμή παροξισμού στην Ασία πάνω σε ένα συμπόσιο σκοτώνει τον αδελφό της Ελανίκης, τον Κλήτο, και μετανοεί πάρα πολύ πικρά για αυτόν τον θάνατο, βάζοντας το δόρυ του στον τοίχο και ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται ως ο πρώτος και ο μοναδικός βασιλιάς της αρχαιότητας, ο οποίος μετανόησε για κάποια κακή του πράξη. Ο Αλέξανδρος όταν πληροφορήθηκε ότι οι Μακεδόνες έχουν πια βασίλισσα τη μητέρα του και η αδελφή του Κλεοπάτρα διοικεί τους υπηρώτες, σκέφτηκε ότι καλά έκανε η Ολυμπιάδα και κράτησε τη Μακεδονία, γιατί οι Μακεδόνες δεν θα δεχόταν για βασίλισσα μια γυναίκα. Μια άλλη γυναίκα η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του Αλεξάνδρου ήταν η Πυθία. Ο Αλέξανδρος κατέβηκε στο δωμαντίο των αδελφών για να πάρει χρησμό για το μέλλον του. Όταν όλα ήταν έτοιμα για την εκστρατεία εναντίον των Περσών. Οι μέρες όμως εκείνες ήταν αποφράδες ημέρες και η Πυθία δεν κατέβαινε στο ναό για να δώσει
τον χρησμό της. Ο Αλέξανδρος ανέβηκε στα διαμερίσματά της, την έσπρωξε με βία προς τον τρίποδα και τότε αυτή του είπε «Ανίκητος ή ο Πε». Τότε ο Αλέξανδρος, ακούγοντας την πυθία να του φωνάζει «Ανίκητος είσαι παιδί μου», γιατί δεν μπορούσε να ξεφύγει από το σφιχτό αγκάλιασμά του, της είπε ότι δεν χρειαζόταν άλλο χρησμό, γιατί τον πήρε. Η πυθία τον είπε ανίκητο. Στην συνέχεια της ζωής του, ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε μία πικραμένη γυναίκα, τη γυναίκα της Θήβας. Κατά τη διάρκεια των εκστρατιών του Αλεξάνδρου εναντίον των Τριβαλών, εναντίον των εχθρών της ίδιας της Μακεδονίας, μετά τον θάνατο του Φιλίππου, οι οποίοι είχαν αρχίσει να ενδιαφέρονται για την κάθοδό τους στην θερμή θάλασσα, ο Αλέξανδρος έμεινε περίπου 2 χρόνια μακριά από τη Μακεδονία και οι Θηβαίοι διέδωσαν σε όλους τους Έλληνες ότι ο Αλέξανδρος είχε πεθάνει. Με την αστραπιαία κάθοδό του εναντίον της Θήβας, ο Αλέξανδρος απέδειξε ότι όχι μόνον ζούσε, αλλά ότι μεγαλουργούσε. Στη Θήβα κατεστράφει και κατεκάει ολόκληρη η πόλη, εκτός από το σπίτι του Πινδάρου. Μια τρυφερή και θλιβερή ιστορία αναφέρεται από τον Πλούταρχο, ο οποίος κατάγεται από πολύ κοντά από τη Χερόνια. Μια γυναίκα, η Τιμόκλια, ευγενικής καταγωγής, δέχθηκε επίθεση ενός τμήματος Θρακών από το στρατό του Αλεξάνδρου. Ίσως ήταν οι Αγριάνες οι οποίοι υπήρχαν στο στράτευμα του Αλεξάνδρου. Αυτοί λοιπόν έφτασαν μέσα στο σπίτι της και αφού την βίασαν και την ίδια την Τιμόκλια και τις κόρες της, ο αρχηγός τους την έπιασε από το λαιμό και ήταν έτοιμος να την πνίξει, ζητώντας τα χρήματα του σπιτιού. Τότε η Τιμόκλια του είπε ότι καθώς σκεγόταν η πόλη, αυτή βγήκε στην αυλή του σπιτιού και όλα τα πλούτη της οικογένειας και τα κοσμήματα τα έριξε μέσα στο πηγάδι και του είπε να την ακολουθήσει για να του δείξει πού. Όταν έφτασαν στο πηγάδι της αυλής, η Τιμόκλια έσπρωξε τον Θράκα μέσα στο πηγάδι και του έριξε πέτρες και τον έπνιξε. Όταν αναζήτησαν τον αρχηγό τους οι Θράκες, ανακάλυψαν το θάνατό του από την Τιμόκλια και την οδήγησαν σιδεροδέσμια μπροστά στον Αλέξανδρο, ο οποίος ζήτησε να μάθει τι είχε κάνει αυτή η γυναίκα και η ίδια απολογήθηκε για τις πράξεις της. «Είμαι η αδελφή του Θεαγέννη», απάντησε η Τιμόκλια. «Ο Θεαγέννης πολέμησε εσένα και τον πατέρα σου», αυτό έγινε το 338 π.Χ. με τη μάχη της Χερόνιας, «σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης και βοήθησε την πατρίδα μου. Εγώ είμαι η αδελφή του. Με ατίμασαν οι Θράκες του στρατού σου και θέλω να τους τιμωρήσεις». Και πραγματικά ο Αλέξανδρος, αντί να τιμωρήσει την Τιμόκλια για την ηρωική της πράξη, τιμώρησε τους Θράκες και απάλλαξε από κάθε κατηγορία την Τιμόκλια και την οικογένειά της, τους οποίους έδωσε τα πράγματά τους και τους άφησε να γυρίσουν στην Αθήνα, όπου κατέφυγαν μερικοί οι οποίοι διασώθηκαν από την πυρκαγιά και την άλωση της πόλεως των Θηβών. Η Άδα ήταν η βασίλισσα της Αλικαρνασσού. Όπως η Αρτεμισία και ο Μαύσολος, και η βασίλισσα Άδα μοιράστηκε το βασίλειο της χώρας με τον αδελφό και σύζυγό της, ο οποίος είχε πεθάνει.
Και οι Πέρσες ανέβασαν στο θρόνο συγγενείς που δεν ήθελαν την Άδα στα πόδια τους και την έστειλαν έξω από την πόλη. Η Άδα έγινε βασίλισσα σε μια μικρή πόλη του βασιλείου της Καρίας, της χώρας της, στην Άλυντα. Το 334 π.Χ. όταν ο Αλέξανδρος έφτασε στην Άλυντα, η Άδα βγήκε και του παρέδωσε την πόλη και ζήτησε από τον Αλέξανδρο να τον υιοθετήσει. Ο Αλέξανδρος την ονόμασε μητέρα του και πολλές φορές δέχθηκε τις περιποιήσεις της και τις λιχουδιές της, τις οποίες έφτιαχναν με τα καρικεύματά τους, την μαγειρική τους δυνότητα, οι κάρες μάγειροι της Άδας. Ο Αλέξανδρος απεκατέστησε την βασίλισσα Άδα στο βασίλειό της στην Καρία και η Άδα του έστειλε τους μαγείρους της να μαγειρεύουν στον Αλέξανδρο και στο στρατόπεδό του. Ο Αλέξανδρος όμως απάντησε ότι από τον δάσκαλό του τον Λεωνίδα είχε πιο καλούς μαγείρους για το μεσημεριανό του φαγητό, τη νυχτερινή πορεία και για το δείπνο το λιγοστό μεσημεριανό φαγητό. Μετά τη μάχη της Ισού, ο Αλέξανδρος κατέλαβε τις σκηνές στις οποίες φύλαγαν οι Πέρσες τους θησαυρούς τους, τους οποίους έφεραν μαζί τους, τις γυναίκες των Περσών τις γεύτηκαν οι Μακεδόνες και ο Αλέξανδρος κατέλαβε τα πλούτη των Περσών και εχμαλώτησε την βασιλική οικογένεια. Όταν επέστρεψε το βράδυ στη σκηνή του, ο Αλέξανδρος από κάποια διπλανή σκηνή άκουσε κλάματα. Τότε έστειλε τον Λεωνάτο, τον σωματοφύλακά του, να μάθει τι συμβαίνει. Και ο Λεωνάτος επέστρεψε λέγοντας ότι η Σισίγαμβρης, η μητέρα του Πέρση βασιλιά του Δαρίου, έκλαιγε με την νύφη της και κόρη της την Στάτηρα για τον θάνατο του Δαρίου, τον οποίο πίστευσαν ότι σκότωσε στο πεδίο της Ισού ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος τότε δεν ξεντήθηκε για να πάει στο μπάνιο του, αλλά με τον Ηφαιστείωνα, τον καλό του και καρδιακό του φίλο, πήγαν στη σκηνή της Σισίγαμβρης για να πούν ότι ούτε ο Δαρίος είχε πεθάνει και ούτε ο Αλέξανδρος θα τους έκανε κακό. Η Σισίγαμβρης προσκύνησε τον Ηφαιστείωνα, τον οποίο μπέρδεψε με τον Αλέξανδρο, γιατί ήταν αρκετά ψηλότερος από τον Αλέξανδρο και επειδή φορούσαν παρόμοιες στολές. Παρόλο που οι Πέρσες και οι Περσίδες αντελήφθησαν ποιος ήταν ο Αλέξανδρος, η Σισίγαμβρης από τα πρισμένα μάτια της από το κλάμα δεν αντελήφθη ποιος ήταν πραγματικά ο Αλέξανδρος και εκείνος, για να μην τη στενοχωρήσει ακόμα παραπάνω, της είπε «Μητέρα, μην κλαις, Αλέξανδρος είναι και αυτός», ονομάζοντας τον καρδιακό του φίλο αδελφό του. Ο Αλέξανδρος στη βασιλική οικογένεια των Περσών έδωσε τα ίδια δικαιώματα με αυτά που είχαν πριν όσο ζούσε ο Δαρίος και στολίδια από αυτά τα οποία είχε λαφυραγωγήσει και την θέση την ίδια που κατήχαν στην οικογένεια στα παλάτια όπου τις διαφύλαξε όπως σε θεϊκούς παρθενώνες, όπως μας λέει ο Πλούταρχος. Η μητέρα του Δαρίου πένθησε για τον γιο της τον Δαρίο, αλλά αυτοκτόνησε όταν πέθανε ο Αλέξανδρος. Η Σισίγαμβρης μαζί με την εγγονή της, την Δρύπετη, η οποία είχε παντρευτεί τον Ηφαιστείωνα, τον καρδιακό φίλο του Αλεξάνδρου, στους ομαδικούς γάμους των Σούσων, όπου 9.000 Μακεδόνες νυμφεύτηκαν 9.000 Περσίδες,
ήταν στα βασιλικά ανάκτορα σε μαύρο σκοτάδι. Δεν δέχτηκε τροφή για 5 μέρες, σκέπασε το πρόσωπό της με μαντίλι και στις σκοτεινές αίθουσες του παλατιού η Σισίγαμβρης αυτοκτόνησε όταν πέθανε ο Αλέξανδρος. Ο θάνατος της Σισίγαμβρης είναι μια ισχυρή απόδειξη για το πόσο ευγενικά τη συμπεριφερόταν ο Αλέξανδρος και γενικά για τη δικαιοσύνη που απέδιδε σε όλους τους αιχμαλώτους. Η Σισίγαμβρη που μπόρεσε να ζήσει μετά το θάνατο του Δαρίου του γιού της, το θεώρησε ντροπή να ζήσει μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. Ο Γάλλος ιστορικός Μοντεσκέ έγραψε «Ιδού λοιπόν κατακτητής, για το θάνατο του οποίου θρύνησαν όλα τα έθνη που κατέκτησε. Ιδού σφετεριστής, για τον οποίο έκλαψε ακόμα και ο βασιλικός οίκος τον οποίο καθήρεσε. Παρόμοιο φαινόμενο για κανέναν άλλο δωρικτήτορα δεν αναφέρει η ιστορία». Η τελευταία επιστολή του Αλεξάνδρου προς τη μητέρα του της ανακοινώνει το μέλλοντα θάνατό του. Έγραψε και άλλα γράμματα ο Αλέξανδρος στη μητέρα του την Ολυμπιάδα όταν έφτασε στη Βαβυλώνα και επειδή επρόκειτο να αφήσει τα εγκόσμια και να πεθάνει, της έγραψε την τελευταία επιστολή με το εξής περιεχόμενο. «Πολύ σκληρή είναι η πρόβλεψη των Θεών για μένα. Ο πιο ικανός και έμπειρος από τους Χαλδαίους μου διευκρίνησε τα σημάδια και μου είπε «Βασιλιά, δεν συμπεριλαμβάνεσαι πλέον στους ζωντανούς». 6 χρόνια μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, η Ολυμπιάδα ανακοίνησε το θέμα και έφερε στο φως στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν κατά τη γνώμη της ότι ο Αλέξανδρος εδολοφονήθη, ότι δηλητηριάστηκε από το γιο του αντιπάτρου, τον Ιόλαο, ο οποίος ήταν ο αρχιθαλαμιπόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός κατηγορήθηκε από την Ολυμπιάδα ότι είχε ρίξει δηλητήριο μέσα στην τροφή του Αλεξάνδρου και έτσι βρήκε τραγικό θάνατο ο Αλέξανδρος. Η Ολυμπιάδα έβγαλε τα οστά του Ιόλαου από τον τάφο του και τα πέταξε να τα φάνε τα όρνια. Κακή πράξη. Η μητέρα, η πονεμένη, η Ολυμπιάδα, δρά όπως και η πονεμένη μάνα του Έκτορα, η Εκάβη. Η γυναίκα του Πριάμου, η οποία είδε τους 50 γιους της να σκοτώνονται στον Τροϊκό πόλεμο. Ομήρου Ιλιάδα ωμέγα 212. Εγώ μέσον ύπαρ έχημη, εσθέμενε προσφύσασα. Εγώ ας μπορούσα κολλημένη επάνω του να του φάω το ύπαρ. Η Ολυμπιάδα είναι η μάνα που εκδικείται με τη μανία της Λέενας που βρίσκει μέσα στη φωλιά της τον άρπαγα των μικρών της. Προβάλλει μπροστά μας η Κίνα, η σκύλα μάνα, με όλη την αλήθεια των ζωντανών πλασμάτων και της ζωής αλλά και της λογοτεχνίας που την φέρνουν στα έσχατά της όρια. Απ' τη μια απελπισμένη γιατί δεν μπόρεσε να σώσει τα μικρά της και από την άλλη χαρούμενη που κατόρθωσε να παγιδεύσει το φωνιά. Αυτή που πριν ήταν συμμαζεμένη και ανήμπορη κάτω από το χτύπημα της μοίρας φτάνει στα έσχατα όρια από τις δοκιμασίες. Και να, που ορμά με ομότητα για να πάρει ικανοποίηση με άγρια εκδικητική μανία. Η περικεφαλαία των Μακεδόνων, η περικεφαλαία του Φιλίππου του Δευτέρου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η περικεφαλαία των στρατηγών της Μακεδονίας και η περικεφαλαία της Μακεδόνισσας του Γιδά, της Αλεξάνδρειας, της Μακεδόνισσας Ολυμπιάδας, παριστάνει την Κίνα, τη σκύλα μάνα που παίρνει εκδίκηση για το θάνατο των μικρών της.
υπερκεφαλαία της θεάς Αθηνάς, η Κίνα, η Κοινή, η Σκύλα μάνα, φοριέται από τον Μακεδόνα στρατηγό, από τον στρατηλάτη Αλέξανδρο και τον Φίλιππο και φοριέται και από την Ολυμπιάδα και την κάθε Μακεδόνισσα, η οποία θα πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του παιδιού της. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας αυτή αναμεταδίδεται και από τον σταθμό DCI στην Δράμα και στο Στριμονικό και τον σταθμό Ε, ο οποίος αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και ολόκληρη την Πελοπόννησο.